Έλα, Κώστα. Έλα, μ' ακούς. Η Κωνσταντίνα είμαι. Χρειάζομαι τα φώτα σου. Πρέπει να μου πεις ό,τι ξέρεις για τα αυτοκίνητα, γιατί σε μία εβδομάδα δίνω δίπλωμα και δεν ξέρω τίποτα. Έχω αγχωθεί. Όσο πιο άμεσα γίνεται. Πότε μπορείς? Τώρα. Α, τόσο άμεσα. Συγγνώμη, εμείς τι κάνουμε? Πεταλώνουμε τζιτζίκια, κολλάμε μπρίκια που λένε οι κλασικές εκφράσεις. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Δεν μπορώ να το κρύψω το άγχος μου. Πήρες δίπλωμα, τι κάνεις? Πλησιάζει ο καιρός, όχι δεν έχω πάρει, αλλά πολύ άμεσα θα πάρω. Δίνεις δηλαδή εξετάσεις? Δίνω εξετάσεις για δίπλωμα. Ωραία. Αλλά δεν αισθάνομαι ότι έχω εξοικειωθεί απόλυτα. Θέλω να μου δώσεις τα φώτα σου. Εμπειρία είναι. Από ό,τι μου λέει στο τηλέφωνο, θες κάτι το οποίο να μην είναι πολύ μεγάλο, γιατί λογικό η εμπειρία σου δεν είναι μεγάλη. Όχι. Να είναι μοντέρνο, σύγχρονο. Βέβαια. Τα λέω καλά? Πολύ καλά. Και να έχει όλα τα σχετικά γύρω από την τεχνολογία. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σκέφτηκα λοιπόν, γιατί τώρα είναι ο καιρός του που λένε, καινούριο, σε Αταρώνα. Μου αρέσει καταρχήν σαν όνομα. Εντάξει. Σε Αταρώνα. Ωραία. Βγαίνει Εύηχο. Εύηχο, πολύ. Ωραία. Δεν είναι ακριβώς γεωταχή, είναι κάπως διαφορετικό. Εννοείς δεν είναι κούρσα. Ενώ δεν είναι κούρσα, ναι. Σιγά σιγά η αγορά έχει αλλάξει και όλες οι βιομηχανίες έχουν πάει σε αυτό που λέμε SUV. Και μάλιστα αυτό είναι crossover compact SUV. Έχει δύο ονόματα, στο πούμε έτσι. Μπλέκουν δύο έννοιες. Η αγορά έχει πάει εκεί, οι ανάγκες έχουν μεγαλώσει του κόσμου και προσπαθούν με ένα αυτοκίνητο να κάνουν όλες τις δουλειές τους. Ανοίξει τη μικρή κατηγορία των crossover. Είναι αδερφάκι του Ateca, που είναι το αμέσως επόμενο μεσαία κατηγορία της SEAT. Έρχεται και μεγαλύτερο. Και γι' αυτό έχει και κάποιες ομοιότητες, γιατί τα αδέρφια μοιάζουν. Βέβαια. Εσύ αδέρφια έχεις? Έχω μία αδερφή. Πιο όμορφη ή πιο ίδια όμορφη σαν και εσένα? Είναι πιο όμορφη από μένα. Μοιάζουμε πολύ, αλλά. Και είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη? Είναι μεγαλύτερη. Μάλιστα. Και όνομα? Νατάσα. Νατάσα. Πιο όμορφη την Κωνσταντίνα. Κάτι δεν πάει καλά, δεν ξέρω. Από ό,τι παρακολουθώ τώρα τελευταία, γιατί μην νομίζεις, δίνω βάση και ψάχνω πραγματάκια. Συγγνώμη, παρακολουθείς Φόρμουλα 1, αποδόσεις, τι εννοείς παρακολουθώ? Παρακολουθώ και έχω δει ότι η SEAT αυτή την περίοδο έχει νέο οργασμό σε νέα μοντέλα. Όντως η SEAT ανανεώνει το στόλο της, ήδη φέτος έχει παρουσιάσει τρία μοντέλα. Ναι. Ανανεωμένο Λεόν, το SEAT Ibiza ή Ibiza, αν θες, για τους Ισπανούς, από το γνωστό νησί. Βέβαια. Πολύ καλός ανταγωνιστής στην κατηγορία του. Και τώρα το Arona, το οποίο γεμίζει και δίνει ένα νέο μοντέλο στη SEAT για να μπει πιο δυνατά στην αγορά. Από ό,τι είδες έξω, είναι αρκετά καθαρές οι γραμμές του. Έχει κάποια τσαχπινιά. Είναι. Και αυτό το ανάγλυφο X που έχει στην πίσω κολόνα του δίνει ένα χαρακτήρα crossover. Είναι minimal και όσο πρέπει. Ακριβώς, για να μπορεί να παρκάρεις εύκολα και παράλληλα κάνεις και αποδράσεις και εκτός Αθηνών και λίγο off-road. Ναι, γιατί πρέπει να είναι πρακτικό το αυτοκίνητο. Ακριβώς. Εκδρομούλες δηλαδή. Κλασικά, τη Ράλη Ακρόπολης δεν κάνεις, αλλά σε ένα πολύ καλό χωματόδρομο πηγαίνεις, γιατί έχει και τη σχετική απόσταση από το έδαφος. Τι απόσταση δηλαδή έχει από το έδαφος? Κάθε 90 χιλιοστά, 19 πόντια. Τετρακίνητο ή δικίνητο? Μας τα λες καλά. Λοιπόν, όχι, βγαίνει μόνο σε δικίνητη έκδοση. Και είναι σαν τον Πέτρο, πάει παντού. Παρκάρει παντού, δεν έχει κολλήματα και προβλήματα. Ναι, και σαν μέγεθος είναι πολύ καλό. 438. Να τα αφήσω? Είμαστε καλά. Από ό,τι λες, μεταφέρει 5 άτομα. Μέσα είναι ευχάριστο, με τις γραφές τους, τις παραλληλόγραμμες γραμμές στο ταμπλό για να δείχνει φαρδί και άνετο που είναι. Είναι, και από ό,τι είδες έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία πάνω στα καθίσματα. Με τα χρωματάκια αυτά και τα λοιπά. Έχει τσαχπινιές, τις πρόσεξα με το που μπήκα, έχω να σου πω. Ακριβώς. Θα μιλήσω τώρα λίγο στη γλώσσα σας και θα σε ρωτήσω αυτό το infotainment. Τι υπηρεσίες προσφέρει? Σιγά μήπως δεν το ξέρεις. Ο σιρωνό κορίτσι, σιγά μήπως δεν το ξέρεις. Μάλιστα. Αχ, 20 με κολακεύεις. Λίγο παραπάνω. Είναι συμβατό με Apple CarPlay, με Android Auto και MirrorLink, όλες αυτές τις τεχνολογίες. Έχει οθόνη αφής 8 ιντσών με πολλά χρώματα. Αυτό το βαθυλωματάκι είναι για τα ψηλά μας, γιατί είναι? Έχει επαγωγική φόρτιση στο τηλέφωνο. Δηλαδή, ακουμπάς το κινητό σου και φορτίζει χωρίς να βάλεις καλώδιο. Αποκλείεται. Όπως το λέω. Δηλαδή τώρα εγώ αν βάλω το κινητό μου θα φορτίσει αυτόματα χωρίς κανένα καλώδιο? Όχι, κάνει απαγωγική φόρτιση. Απίστευτο, δεν εξαντλείται ποτέ? Δηλαδή. Αντλεί από το αυτοκίνητο. Α, μπορεί συνεχόμενα, πολλά κινητά. Να το βάλουμε εκεί 5. Ακριβώς. Δεν είναι ένα power bank το οποίο τελειώνει. Αντλεί από το αυτοκίνητο διαρκώς ενέργεια. Φοβερό. Ακριβώς. Δεν το συζητώ. Δεν το έχω ξανακούσει. Αυτό κόλπο το ξέρει, μπράβο. Τα καινούργια αυτοκίνητα όπως και αυτό, ναι. Όταν μείνει σταματημένο πολλή ώρα σε φανάρι, σβήνει μόνο του. Και μετά ξαναπέρνει πάλι μπροστά μόνο του. Αλήθεια. Αυτό είναι το Pengo. Και αυτό βολεύει. Πάρα πολύ. Γιατί ναι. Δεν καίει βενζίνη και δεν βγάζει καυσαέριο αέριο στην ατμόσφαιρα. Ναι. Θα φτάνουμε εδώ πέρα, σαν παράδειγμα. Έρχομαστε εδώ. Ναι. Παρκάρουμε. Έλα τώρα. Και στο φανάρι αυτό θα σταματήσει. Ναι. Και παίρνει μπροστά. Δεν πατά μίζα. Πατάω συμπλέχτη.
Α, γι' αυτό βολεύει, επειδή δεν χρειάζεται να ξαναβάλει μπροστά. Ακριβώς. Ναι. Είναι σε αναμονή. Ναι. Δεν σβήνει. Φανταστικό. Ή ας πούμε, αν παρκάρει, α πούμε εδώ να παρκάρουμε, που θα σβήσει πάλι, υπάρχει και άλλο τρόπο να πάρει μπροστά. Κουνάω το τιμόνι. Αυτό ήταν πιο εντυπωσιακό. Φάνηκε η έκπληξη. Υπάρχει και τρίτο, ακόμη ναι. πιο εντυπωσιακό. Λέγοντα το όνομά του. Ναι. Γιατί έχει αναγνώριση φωνή η τεχνολογία. Μπορώ να κάτσω ένα λεφτάκι να στρίψω. Λιγάκι δεξιά. Καλό να σβήσει. Όντως. Θέλω να διαβάσω τα χαρτιά. Αρώνα, πάρε μπροστά. Έλα τώρα, δεν το έκανες, με δουλεύεις. Δεν το άκουσες. Αποκλείεται, κάτι πάτησες. Αποκλείεται. Τίποτε, τίποτε πάτησα. Αρχίζει με αγχώνει αυτό το πράγμα. Αυτό το κάνει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ή έχει προχωρήσει και εγώ έχω μείνει πίσω. Πού πω. Είναι το σύστημα, το stop and go, που σου λέω. Αυτό που ο κινητήρας σβήνει για να μην αποβάλει καυσα αέριο και να μην... Μια γυναίκα την εντυπωσιάζει σίγουρα. Εντάξει, δεν... Δηλαδή είναι κόλμα να βγάλεις ακόμα και καινούριο πρόσωπο. Νομίζω πως ναι. Πουλάω τεχνολογία. Από πλευράς εξοπλισμού. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις, οι οποίες διαφοροποιούν ξέρεις, πολλά πράγματα. Καθίσματα, ζάντες, διαστάσεις, πολλά πράγματα. Οπότε μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε τέσσερις εκδόσεις. Θέλω να σε ρωτήσω μια απορία μου που νομίζω ότι την έχουν αρκετοί όταν πρόκειται να αγοράσουν ένα νέο αυτοκίνητο. Να είναι με βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα. Κωνσταντίνε, με αυτό το κανονίζει τον κάθε άνθρωπο τα χιλιόμετρα που κάνει. Δηλαδή, πόσα χιλιόμετρα κάνει το χρόνο. Εσύ, ας πούμε, για σου παράδειγμα, πόσα θα κάνει το χρόνο. Εντάξει, εγώ είμαι νέα οδηγός, θα είμαι μάλλον με το καλό. 10.000 χιλιόμετρα. Όχι, είσαι για βεζίνη. Πρέπει να κάνει τουλάχιστον 15.000 χιλιόμετρα, ώστε να μπορεί να. Δικαιολογείς αυτή τη διαφορά κόστου που υπάρχει. Α, για να σε συμφέρει δηλαδή. Ναι, ναι. Δηλαδή, πόσο έχει αυτό σαν βενζίνη και πόσο σαν πετρέλαιο. Η έκδοση με βενζινοκινητήρα, ναι. η πιο χαμηλή, ας πούμε, ξεκινάει από 14.900 ευρώ. Ναι. Και του πετρελαίου από 16.900 ευρώ. Συνεπώς, αυτά τα 2.000 διαφορά, ναι. για να τα καλύψεις. Για να κάνεις την απόσβεση. Ακριβώς, πολύ το άφησα επίτηδες να το πεις, μου αρέσει. Πρέπει να κάνεις χιλιόμετρα. Τι κινητήρες υπάρχουν. Από πλευράς βενζίνης, 2.000, ο ένας με 95 και ο άλλος με 115 άλογα, τρικύλιδρη τουρμπάτη. Και υπάρχει αυτό που οδηγούμε τώρα που είναι 1500 κυβικά με 150 άλογα. Δηλαδή ο πρίγκιπάς έρχεται με 150 άλογα. Ακριβώς, όχι μέρα και δύο. Όχι ένα και δύο, 150 σου λέει. Και εσύ έβαλε τα κατάλληλα ρούχα, τελειώσαμε. Τελείωσε. Κοίτα λοιπόν πώς λειτουργούν τα 150 άλογα, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία η αίσθηση, Υπάρχουν και δύο πετρελαιοκινητήρες και τεχνολογία turbo. Η βενζίνη είναι TSI τεχνολογία, το πετρέλαιο είναι TDI, 1600, ο ένας 95, άλλος 115 άλογα. Υπάρχει ανάλογα με τον κινητήρα που θα διαλέξεις, είτε χειροκίνητο πεντατάχυτο, είτε χειροκίνητο εξατάχυτο ή αυτόματο με 7 ταχύτητες τεχνολογίας DSG. Πρόκειται να βγει και κινητήρας απόδοση 90 έπων χιλιάρης τρικύλιντρος, ο οποίος θα καίει φυσικό αέριο. CNG. Γίνεται η ΣΕΑ το πρώτος κατασκευαστής που σε μικρό αυτοκίνητο, δηλαδή κατηγορίας αυτής crossover, βάζει τέτοιο κινητήρα επάνω, το Μάρτιο. Από το Μάρτιο, φοβερό. Τι κάνεις τώρα. Τώρα βρίσκομαι στην καθημερινή σειρά του Star. Ο άντρας των ονείρων μου λέγεται. Δεν θέλω να παίξω αυτό το ρόλο εγώ, τίποτε κανένα. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Το πιστεύεις. Γιατί να μην το πιστεύω. Βέβαια, ξαφνικά χρειαζόμαστε μεγαλύτερο αυτοκίνητο γιατί φουσκώσαμε, λέει. Περίπου... Τώρα με έκλεψες βέβαια, αυτό το γύρισμα. Σου στέρισα και αυτές τις ώρες και νέο που είχες για να μπορείς να ξεκουραστείς για να πάρεις μια ανάσα. Όχι, εντάξει. Αλλά θα μας συγχωρήσεις. Είμαι πολύ ξεκούραστα και εδώ όμως. Δεν είναι κάτι. Άνετα. Πάρα πολύ άνετα. Γιατί σε αυτό το μου αυτοκίνητο μπορείς να διαλέξεις και δύο διαφορετικές αναρτήσεις, normal και sport. Και επίσης υπάρχει και προφίλ στο στυλ οδήγησης, το οποίο με ένα κουμπί αλλάζει και είναι τέσσερα τα προφίλ του αυτοκίνητου. Με ένα κουμπί αλλάζουν αυτά. Τέσσερα προφίλ. Από comfort, eco, sport κτλ. Και ποιες είναι οι αλλαγές που θα έχουν, ας πούμε. Έχει άλλη ανταπόκριση στο γκάζι, αλλάζει το τιμόνι, έχει κάποια πράγματα ευαισθητοποιούνται ή γίνονται πιο ράθυμα για να έχουμε μικρότερες καταναλώσεις. Στο σχολείο τι ήσουν, πασίγκλα. Όχι, δεν ήμουνα. Το Πανατζού. Λίγο απ' όλα ήμουνα. Λίγο απ' όλα. Ήμουνα λίγο ατακτούλα. Ναι. Δηλαδή. Αποβολή έχει πάρει. Έχω πάρει, ναι. Γιατί τι έκανες. Πάνω στην ένταση υπήρχε ένας τείχος λοιπόν που διαχώριζε δύο τάξεις. Mm-hmm. Το γέμισες. Ναι.
Πλάκα κάνεις. Δεν σου κάνω πλάκα. Ρε βαρελότο. Ήταν, ξέρεις, μεσοτυχία. Ναι. Δεν ήταν τείχος της με ντουβάρι. Αυτό λέγεται μονότυπλο. Αυτό το μονότυπλο. Και με το γκρέμεις. Με το πόδι μου. Το κλώτσε και έφυγε ο τείχος. Το κλώτσε και έφυγε ο τείχος. Δεν φταίω πολύ εγώ. Εντάξει. Ήταν ένα πέσει που λένε. Ήταν η αρχική απόφαση. Νομίζω ότι με συμπαθούσαν. Όχι, όχι. Με συμπαθούσαν οι καθηγητές, οπότε νομίζω. Τι ξέρει, ήταν σκάνδαλο ή ήρεμο παιδάκι. Αχ, πολύ σκανταλιάρα. Ναι. Δηλαδή η μαμά στο αρχιδίο λέει. Η μαμά μου την παρακαλούσε για να μου κάνει κι άλλο αδερφάκι, να είμαστε τρεις δηλαδή. Μου έλεγε εσύ μήτρα στα 10, είναι σαν να έχω 11 παιδιά. Από ποδήλατα τέτοια και τα λοιπά, διακοπές, τίποτε παράξενο. Ποδήλατα. Δεν, όλο μου το καλοκαίρι ήταν, ξέρεις. Χαλκιδική. Και Χαλκιδική. Πήγαινε πολύ στο χωριό μου, Γερακαρού και Νέα Πολωνία. Πλάκα κάνεις. Γερακαρού είναι από τι ερώτηση ειδική του Ρέλ Χαλκιδική. Αλήθεια. Δεν μας έχεις δει εκεί που περνάγαμε. Έχω δει. Απλά δεν ήξερα ότι. Δεν με τρελαίνει. Ήταν και δική σας χάρη εκεί. Όπω τώρα με συγκίνησε, Ναι. Αρώνα, σβήσε, σε παρακαλώ. Έτσι. Γεννήθηκε κι αυτό. Και εγώ δεν πειράξω τίποτα. Αρώνα, πάρε μπροστά. Εγώ αυτό θα το ψάξω, να ξέρεις, είμαι λίγο καχύποπτη σε αυτά. Δεν με κοροϊδεύεις εύκολα. Θα κάνω την έρευνά μου. Μαγειρεύω, φυσικά και μαγειρεύω. Τι φτιάχνεις δηλαδή. Τα πάντα. Πρωινό είμαι. Όχι. Δεν είναι μαγείρεμα το πρωινό. Το τελευταίο που έχω φτιάξει είναι μακαρονάκι κοφτό με χταπόδι. Κατέληξε στο τραπέζι ή στο σκύλο. Όχι. Στο τραπέζι και πήρα και πολύ καλές κριτικές. Όνειρα. Ακούω. Να συνεχίσω να έχω δίπλα μου τους ανθρώπους που αγαπώ, να πηγαίνουν όλα έτσι με μια προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο φυσικά. Ναι. Νομίζω πως πάντα όλα πάνε προς το καλύτερο. Δηλαδή και κάτι άσχημο να συμβεί, θα συμβεί για να πάνε προς το καλύτερο τα πράγματα. Τι ζώδιο είσαι. Σκορπιός. Με σκορπιό. Λοιπόν, ακούω απορίες άλλο για το αυτοκίνητο. Τεχνολογικά βοηθήματα υποβοήθησης οδηγού θέλω να μου πεις, γιατί εγώ που είμαι νέα τα έχω πολύ ανάγκη αυτά. Οπότε όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Όλη αυτή τη φράση, πού την έμαθες ρε παιδάκι, πού την είδες. Αντέχεις τους δυνατούς αριθμούς, δηλαδή τους μεγάλους. Ναι, βεβαίως. Το Αρώνα έχει 11 διαστήματα. Οπότε για σένα που θα είσαι νέα οδηγός σε λίγο, ναι, τα έχεις πολύ ανάγκη. Wow. Τι θες και δεν έχει. Όλα τα δηλαδή πάει μόνο του. Δεν χρειάζομαι εγώ δηλαδή. Μήπως να λέω και τη διαδρομή να με πηγαίνει αυτό. Εκεί έχει φτάσει η τεχνολογία. Κοίταξε, υπάρχουν και εντολές. Θα πεις πάμε στη Γερακαρού και θα σε πηγαίνει στη γιαγιά σου. Πω, τι ωραίο που θα ήταν αυτό. Ναι, όχι, είμαστε πολύ κοντά. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι ο προπομπός της τεχνολογίας που είναι ήδη σε εφαρμογή και έρχεται, που θα οδηγείς έτσι. Αυτό να μην οδηγείς. Δεν σε πειράζω τώρα, αλήθεια σου λέω. Ναι. Γιατί σου έχω πει αρκετά πράγματα. Σε τι βάθος χρόνου θα συμβεί αυτό, ας πούμε. Όχι σε περισσότερο από 5 με 8 χρόνια. Απίστευτο. Όταν θα παίρνει δίπλωμα. Όταν θα δίνω για 8η φορά το δίπλωμα. Πολύ ωραία. Καθρέφτη έχει. Αυτό δεν το τσέκαρα, είδες. Που συνήθως είναι το πρώτο πράγμα που τσεκάρω. Και για σένα, πρόσε, και όταν θα περάσει από την πρώτη θέση. Α, βέβαια. Για το φανάρι, για το κραγιόν που λένε, έτσι. Είπαμε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Γερακαρού. Γερακαρού. Ζούμε Θεσσαλονίκη, ζούμε Τούμπα. ΠΑΟΚ μόνο. Και έχεις πάει στο γήπεδο και έχεις φωνάξει. Έχω πάει. Σχολείο πήγαινα, τότε που πήγαινα στο γήπεδο, εκεί στη θύρα 4. Είχα μία χρονιά μάλιστα και διαρκείας. Πήγαινα τακτικά στους αγώνες. Είχα πάει και με Ολυμπιακό, είχα πάει. Μου άρεσε πολύ.